Οι Δήμοι. Βεβαίως, οι πόροι αυτοί θα φύγουν εκεί που πληρωνόντουσαν. Πληρωνόντουσαν οι άνθρωποι εκεί που ήταν. Θα πληρωθούν. Τα υπόλοιποι, για τους υπόλοιπους έχει βγει το κονδύλι από το Γενικό Λογιστήριο του κράτους. Αν δεν κάνω λάθος, είναι 72 εκατομμύρια. Τώρα ξαναγυρίζουμε στην αρχή της συζήτησης για να πούμε ότι αυτοί οι απ' έξω θα το θεωρούσε μονομερείς ενέργειες μερικά από αυτά που κάνετε. Και αυτά τα νομοσχέδια που το φαίνεται το ένα μετά το άλλο. Βεβαίως δεν σημαίνει ότι δεν πρέπει να τα κάνετε. Μαζί σας είναι όλος ο κόσμος. Αλλά θα περάσει όμως αυτό στο τέλος. Διότι βλέπω εδώ τώρα ένα καινούργιο δημοσίευμα των Financial Times. Πάντων να αναφέρουμε πού και πού. Έχουν μανία αυτοί. Τρομερή. Αλλά μανία έχουμε και εμείς να τα υιοθετούμε. Δεν υιοθετούμε. Όχι εμείς. Μερικοί εδώ μέσα σε αυτή τη χώρα. Εν πάση περιπτώσει, λένε λοιπόν κάποια στοιχεία ότι η χρεοκοπία καραδοκεί το Μάιο, δηλαδή ότι μαζεύουμε λεφτά τώρα για την οποία να πληρώσουμε, αλλά θα έχουμε κι άλλα το. Θα έχουμε κάπου 3,5 δις, λέει, για μισθούς συντάξεις και δόση του νουτού, τώρα όπου να είναι. Και 8 τον Ιούνιο. Και 8 τον Ιούνιο. Εντάξει, και η χώρα έχει να πάρει έστω και ένα ευρώ από τον Αύγουστο. Αυτό το ξέρει και η προηγούμενη κυβέρνηση. Ναι. Και είναι η μοναδική χώρα στον κόσμο που έχει επιβιώσει, διότι δεν είναι καλή ζωή αυτό που κάνουμε. Θέλω να πω, απλώς επιβίωση είναι επί 9 μήνες, χωρίς καμία βοήθεια, εκπληρώνοντας όλες τις υποχρεώσεις. Αυτό θα τελειώσει, κύριε Οικονομέ. Να σας πω. Αυτό θα τελειώσει. Κύριε, δηλαδή, αυτή η οποία είναι θέμα, με νέα συμφωνία, η οποία θα γίνει στη βάση των ελάχιστων της αλληλεγγύης, της κοινωνικής σύγκλησης και της προόδου και της ίδιας της ύπαρξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σε αυτό τον αγώνα είμαστε ως χώρα, ενώ στην πρώτη γραμμή μας βλέπουν με ενδιαφέρον και με ευχαρίστηση λαοί ευρωπαϊκοί. Μέσα στην ίδια την Ευρωπαϊκή Ένωση έχει αναπτυχθεί πολύ σκληρή αντιπαράθεση, να είστε σίγουροι γι' αυτό, και ανάμεσα στους διάφορους δηλαδή παράγοντες. Δεν είμαστε, μόνοι μας, διαμορφώνεται ένας συσχετισμός, πιστεύω, θετικός. Δεν είμαστε μόνοι μας, όπως λένε. Καθόλου δεν είμαστε. Πείτε μου κάτι, εσείς πιστεύετε. Σιγά να μην είμαστε μόνοι μας. Το κεντρικό ζήτημα, αν η Ευρωπαϊκή Ένωση θα ζήσει και θα υπάρξει και θα προχωρήσει με τη στρατηγική της λιτότητας ή με τη στρατηγική του ανοίγματος του οικονομικού, αυτό το ερώτημα είναι πρώτα απ' όλα ερώτημα που βασανίζει όλες τις ελίτ, τους κύκλους. Δηλαδή η απόφαση Ντράγκη, ένα λεπτό για να το ξέρουμε, για να πιστεί ο κόσμος ότι αυτή η συζήτηση, την οποία έχουμε γονιμοποιήσει ως Έλληνες και ως ελληνική κυβέρνηση, έτσι, και γι' αυτό είμαστε υπερήφανοι, είναι συζήτηση που αφορά στην καρδιά του μέλλοντος, του παρόντος και του μέλλοντος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το 1 τρισεκατομμύριο, αυτό το απίστευτο ποσό ευρώ που θα δοθεί στο 12ετημόρια για να φύγουμε από την περιοριστική πολιτική, πάρθηκε ως απόφαση με αντίρρηση του Γερμανού εκπροσώπου της Deutsche Bank μέσα στην ΕΚΟ του. Θέλω να πω ότι εδώ είναι σε σταυρό, είμαστε την μεγάλη εβδομάδα, σε σταυρικά διλήμματα όλη η Ευρώπη. Πείτε μου κάτι, Υπουργέ, κάτι τελευταίο. Εσείς όχι τελευταίο, δεν τις έχω και εγώ να σας πω κάτι για αυτή τη βδομάδα. Για αυτά τα νομοσχέδια που περνάμε. Μας τρομάξατε. Θεωρείτε ότι αυτές οι δηλώσεις του Υπουργού Άμυνας που λέει με τους τζιχαντιστές και τα λοιπά, ότι μας κάνει καλό απάνω στην Ευρώπη. Έτσι, με το χέρι στην καρδιά τώρα. Κοιτάξτε, είναι μια σύμμετρη απειλή ως αποτέλεσμα συμμετρικών και ασύμμετρων παρεμβάσεων που έχουν γίνει και επεμβάσεων που έχουν γίνει στην περιοχή. Αυτή η υπόθεση των τζιχαντιστών και είναι μεγάλη απειλή, είτε έτσι αλλιώς, για όλη την Ευρώπη. Εμείς το πρόβλημα που έχουμε, το ζήτημα που έχουμε, είναι να μην είμαστε ανθρωποφύλακες εδώ πέρα, ψυχών, προσώπων, εκατοντάδων χιλιάδων ανθρώπων, οι οποίοι ξέρουν. Θέλω να πω ότι αυτό είναι ζήτημα, είτε έτσι αλλιώς, δηλαδή, που μας απασχολεί. Καθένας παίρνει την ευθύνη των δικών του σκέψεων και προτάσεων. Η κυβέρνηση πήρε επ' αυτού σαφώς θέση θετικά για το ποιος είναι ο προσανατολισμός μας, για το ποιες δεσμεύσεις που έχουμε πάρει και για τον εαυτό μας και για την Ευρωπαϊκή Ένωση τηρούμε απαρέγκλιτα. Καθένας, ας πούμε, μπορεί να σκέφτεται και να βάζει στο τραπέζι ενδεχόμενα και διακινδυνεύσεις. Με μία διαφορά, πως αυτού του τύπου η πολιτική βεβαίως δεν σου λύνει το πρόβλημα. Φέρνει τον άλλον ενώπιον των ενδεχόμενων διακινδυνεύσεων, αλλά αυτό δεν σου λύνει το πρόβλημα. Και με αυτή δεν είναι η κεντρική επιλογή της κυβέρνησης. Θέλω να σας πω λοιπόν ότι αυτή η εβδομάδα είναι πολύ σημαντική, διότι αποδεικνύουμε ότι διαπραγματευόμαστε μεν, αλλά την ίδια ώρα προσπαθούμε να κυβερνήσουμε και να στηρίξουμε και να τηρήσουμε τον κορμό του προγράμματός μας. Είδατε
τη μόνη που είπαμε εξεταστική που θα γίνει και τη συζήτηση που έγινε προχθές για το μνημόνιο. Είδαμε την πολύ σοβαρή συζήτηση που γίνεται για το σοφρονιστικό και για την αποσυμφόρηση των φυλακών. Την Πέμπτη το πρωί ξεκινάει η συζήτηση σε σχέση με τους δημόσιους υπαλλήλους και την επανεισαγωγή τους και όχι μόνο και για άλλες πλευρές θα έρθει και δεύτερη νομοθετική παρέμβαση για επαναπροσλήψεις και τα λοιπά. Συζητήσαμε χθες για την ΕΡΤ και έγινε και θα γίνει το πρώτο βήμα. Ήταν χθες η πρώτη επιτροπή. Θα γυρίσουν όλοι οι υπουργοί πίσω. Νομίζω πως υπάρχει ένα πρόβλημα σε σχέση με 212 οι οποίοι ήταν σε ένα ειδικό καθεστώς των συμβάσεων, οι οποίες νομικά και νομοθετικά δεν μπορούν τώρα να επαναπροσληφθούν, αλλά δεν θα υπάρχει μια γενικά ειδική... πάντως η τάση είναι όλοι να αποκατασταθεί, ας πούμε. Βεβαίως. Όπως επίσης, αύριο το πρωί θα αναρτηθεί το νομοσχέδιο για την ηθαγένεια σε σχέση με τα παιδιά που ζουν εδώ, που γεννιούνται εδώ, που τη χάνουν τις ελληνικές παιδείες. Σοβαρά, αύριο το βάζετε. Αύριο το... Μπράβο. Συγχαρητήρια. Πολύ ενδιαφέρον. Αναρτώνται. Θέλω να σας πω, μέσα στη βδομάδα είναι 5 ή 6 μεγάλες νομοθετικές παρεμβάσεις. Το έχετε κουβεντιάσει με τον συνέδερό σας αυτό? Απολύτως. Συμφωνεί. Υπήρξε χθες συνάντηση του κυρίου Κουίκ με την κυρία Χριστοδουλοπούλου και οι δύο φύγαν πανευτυχείς. Ορίστε. Αυτό. Και εσύ πιο ευτυχής ακόμα που τους έβλεπες. Ναι. Μα σοβαρά τώρα, θα το ψηφίσει ο Πάνος Κανένας το αυτό γιατί. Γιατί όχι. Γιατί έλεγε όχι ως τώρα. Καλά, δεν το είχε επιφυλάξει. Είδατε πόσο καλύτερα είναι, επειδή εσείς είστε πολύ έμπειροι και περάσατε τα προηγούμενα χρόνια με διάφορα δικοματικά και τρικοματικά σχήματα κυβερνητικά και περνάγανε από εδώ και έκαναν κάτι προγραμματικές συμφωνίες που τις λέγανε και τηρήθηκαν, δεν τηρήθηκαν κτλ. Εμείς δεν έχουμε καμία προγραμματική συμφωνία με τους ΑΝΕΛ. Και βήμα με βήμα βρίσκουμε τις ισορροπίες μας πάνω στην κεντρική κατεύθυνση του ΣΥΡΙΖΑ. Αν τους κάνετε εσείς αριστερούς ή αυτοί σας κάνουν δεξιούς. Προσέξτε το. Το θέμα είναι να κάνουμε. Θα το δείξει η κάνουμε πιο ευτυχισμένο και με περισσότερες ελπίδες το λαό μας για όσο διάστημα μας δώσει την εμπιστοσύνη. Δεν μου λέτε κάτι τώρα. Κάτι τελευταίο Δεν παίζει κανένας άλλος. Κάτι τελευταίο προσωπικό, μιας και σας βλέπουμε σπάνια. Πώς τα καταφέρατε και τα βολέψατε μέσα σας όλα αυτά? Εσείς παλιός αριστερός, χρόνια τώρα αυτό. Τώρα προϊστάμενος των αστυνομικών, εξουσιαστής πλέον, είτε το θέλετε είτε όχι. Πώς τα βολεύετε αυτά μέσα σας? Η διακυβέρνηση της χώρας για πρώτη φορά γίνεται από μια αριστερή κυβέρνηση. Αυτό είναι ένα στοίχημα πάρα πολύ μεγάλο για την Ελλάδα και την Ευρώπη. Αισθανόμαστε απίστευτη ευθύνη. Πολλές φορές μας πιέζει πάρα πολύ. Δεν είναι ευθυνοφοβία, αλλά η πίεση που δεχόμαστε είναι πάρα πολύ. Η μετάβαση ήταν ηλικιώδης και με αυτή την έννοια κάθε ήλικος, ξέρετε, όταν πηγαίνουμε και με το αεροπλάνο ακόμα προκαλεί, σου προκαλεί και προσωπικά και συλλογικά ένα πρόβλημα, ένα σοκ. Αλλά αυτό το οποίο μας γεμίζει με ενέργεια, με τάση για δημιουργία, με τάση να αποφεύγουμε λάθη, διότι κάθε στιγμή παραμονεύουν, είναι ακριβώς το ότι ο λαός μας πίστεψε ότι μπορεί η αριστερά σε αυτή την απίστευτα δύσκολη κατάσταση να δώσει μία διέξοδο και το ότι όλη η Ευρώπη βλέπει και προς τα εδώ για αυτό το διακύβευμα. Τώρα άλλα σε ρωτάω εγώ, άλλα απαντάς. Εγώ σε ρωτάω προσωπικά ρωτήσα. Αυτά όλα είναι προσωπικά, δηλαδή είναι πηγές από τις οποίες ισορροπείς. Όταν σκεφτόμαστε, είχα πάει προχθές, κάναμε το πολιτικό μνημόσυνο για τον Γιάννη τον Πανιά ή διαβάζω ακόμα τον Άγγελο τον Ελεφάντη ή βλέπω γύρω μας τον Τάκη τον Μπερνά, τον Κωνσταντόπουλο, τους άλλους, δηλαδή ηγέτες της αριστεράς, διαδρομές ολόκληρες κτλ. Δεν είναι ο κόσμος, δεν έγινε αριστερός, δεν έγινε κομμουνιστής, ενώ αυτό το ποσοστό που πήραμε ή αυτό το ποσοστό που λέει τώρα 60-70% τα πάει καλά η κυβέρνηση. Έχουμε πλήρη συνείδηση γι' αυτό, αλλά κληθήκαμε και είμαστε απίστευτα τυχεροί ιστορικά, σαν μέρος της γενιάς μας και σαν κυβέρνηση και ο ίδιος ο Αλέξης που είναι επικεφαλής πρωθυπουργός, κληθήκαμε να διαδραματίσουμε ένα ρόλο σε μια κομβική σταυρική στιγμή για το λαό μας και τη χώρα και αν τα πάμε καλά αντιλαμβάνεστε πως θα ανοίξει και ένας δρόμος τότε πια για προοδευτική αριστερή κατεύθυνση, θα γίνει μια στροφή και στην Ελλάδα και στην Ευρώπη. Αν μπορέσουμε να διαδραματίσουμε τέτοιο ρόλο, καταλαβαίνετε πόσο ικανοποιημένοι θα είμαστε. Η εξουσία γενικά ως έννοια διαφθείρει, μπορεί να διαφθείρει, μπορεί να σε χαλάσει σαν άνθρωπο. Βεβαίως. Ε? Και
είναι πάρα πολύ σωστό και θα δοκιμαστούμε και εμείς και ως άτομα και ως συλλογικότητα. Αυτό μερικοί από εσάς δοκιμάζονται. Το αρχή άνδρα δείκνηση, ναι, το οποίο είναι ακριβώς αυτό, είναι πάρα πολύ σοφό. Σωστό, διότι η εξουσία αυτή και η απόλυτη εξουσία διαφθείρει απόλυτα. Άσε τις μικροεξουσίες τι κάνουνε, ναι, και τις μεσοεξουσίες ακόμα χειρότερα. Δηλαδή γενικώς η εξουσία, διάβασα και κάποιο προχθές. Και τα ψιλογλυφτρόνια, πρέπει, ναι, να βάλουμε και αυτό στον κόλπο, τα ψιλογλυφτρόνια. Όλο αυτό είναι ένα πακέτο στο οποίο θα πρέπει να το αντιμετωπίσουμε. Δεν είμαστε απλά για να ασκούμε μια πολιτική, είναι να δείχνουμε ένα διαφορετικό ήθος, ύφος, μια διαφορετική στάση του λαού μας, όχι της αριστεράς γενικώς. Δεν είναι αυτό το λάβαρο της αριστεράς. Είναι το λάβαρο μιας συνέπειας, μιας σεμνότητας, μιας ανιδιοτέλειας και μιας συλλογικότητας και μιας αλληλεγγύης. Είναι άλλες αρχές, άλλες αξίες. Καλημέρα, κύριε Υπουργέ. Ευχαριστούμε για την παρουσία. Να είστε καλά.